Γιατί μου είπε, κύριε Πλεύρη, εσείς αυτά τα λέτε σωστά, αλλά είναι σε αντίθεση με το κόμμα που πάτε. Ας μην επανέλθουμε τώρα. Όχι, ρίχνω αυτή τη στιγμή νερό στη φωτιά. Δεν ήταν προσωπική επίθεση. Κύριε Πλεύρη, η επίθεση ήταν πολιτική, όχι προσωπική. Μου μιλήσατε στο κόμμα. Μου μιλήσατε στον Ενικό, με είπατε ανθρωπάκο. Εγώ τα παραβλέπω. Κύριε Σιδιάρη, είστε τραπούκος. Αυτό είναι. Δεν είμαι τραπούκος, κύριε Πλεύρη. Είμαι εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος, σεβαστείτε με. Με λυπεί σε εσάς το ότι σας έχω σε εκτίμηση το γεγονός ότι αρνηθήκατε ότι χτυπήσατε πρόσωπο. Το αρνούμε, ναι, μάλιστα. Δεν αρχίσουμε να το λέμε. Το θέλω λήξα. Σας λέω όμως το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, και έχω γράψει και ένα βιβλίο, η Ελλάς χάνεται. Στο δε μνημόνιο, οι δικές μου αντιθέσεις, καταρχήν να διευκρινίσω μια ανακρίβεια του κύριου Μελά. Ο Καρατζαφέρης δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Ένα άρθρο του πρώτου μνημόνιου, μόνο ένα. Να δοθούν μισθοί στις τάξεις. Άλλο όλο. Τι με ενοχλεί στο μνημόνιο? Τα οικονομικά δεν με ενοχλούν. Ψήφισε. Τα ενοχλά. Όχι, κύριε, όχι. Τελείωσε, όχι. Τελείωσε, όχι. Με ενοχλούν δύο πράγματα που έχουν εξαπατηθεί και οι δημοσιογράφοι. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το μνημόνιο που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Όχι, κύριε. Δεν το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Το ψήφισε το ελληνικό κράτος. Οι ξένοι έχουν να κάνουν με το ελληνικό κράτος. Όχι, δεν το ψήφισαν σαν κόμματα, σαν κράτος. Ένα. Δεύτερο. Μισό λεπτό. Σαν κράτος. Όμως έχουν ξένος, αυτοί που υπέγραψαν. Σας παρακαλώ, κύριε. Αυτοί που υπέγραψαν. Μισό λεπτό. Να μην λέμε σαν χλαμάρες. Να μην λέμε σαν χλαμάρες. Δηλαδή εσείς υπογράφετε για κάποιον. Δεν το ελληνικό κράτος. Είναι γιατρός και είναι δικηγόρος. Το ξέρει τους νόμους. Τα δύο κόμματα ή το ένα που είναι ουσία. Μα αφήστε με να σας πω. Μα αφήστε με να σας πω. Ο κύριος Μελάς δεν ξέρει νομικά. Του λέω λοιπόν ότι ο υπεύθυνος που ψήφισε. Αφήστε με να τελειώσω. Ο υπεύθυνος που ψήφισε είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους Έλληνες. Σε σχέση με τους ξένους είναι το ελληνικό κράτος. Πώς θα το καταγγείλει ο κύριος Τσίπρας? Θα πάει να τον καταγγείλει πού? Αφού το δίκαιο που εφαρμόζεται είναι το αγγλικό. Σε ποια δικαστήρια? Αφού είναι τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου. Ποιον κοροϊδεύουν λοιπόν? Η ελληνική πολιτεία ευθύνεται. Μας κοροϊδεύει τη Γερμανία που δεν δίνει αποζημιώσει όλα αυτά τα πράγματα όμως. Αυτά είναι άλλο. Το ξεχνάτε αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν ξεχνάτε αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ. Λοιπόν, δεν μας κοροϊδεύει. Αποζημιώσει στο δάνειο που έχουν πάρει. Η ανικανότητα των πολιτικών. Έχουν ευθύνη. Η ανικανότητα των πολιτικών. Το γερμανικό κράτος ευθύνεται. Επίσης, ακούστε. Όταν ήρθε ο Γερμανός εδώ. Όχι, όταν. Να μην το διεκδικήσουμε. Κύριε Κουβαρά και κύριε Κουρί, ακούστε με τι θα σας πω. Τα οποία τα κρύβουν από τον τύπο. Όταν ήρθε ο Γερμανός εδώ, χρησιμοποίησε σε μερικά πράγματα το δικηγορικό μου γραφείο. Λέει λοιπόν ο Γερμανός, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα έξοδα, ο Φον Γκίλτεφελτ, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα έξοδα του κράτους σας. Πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχετε? Και του λέει το κράτος, δεν ξέρουμε. Και ο Γερμανός δεν πίστευε, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχεται. Πόσο είναι το δημόσιο χρέος τώρα, τα 280 δις, πού πήγανε? Και ξέρετε τι απαντάει η κυβέρνηση? Δεν ξέρουμε. Οπότε ο Γερμανός κλείνει το φάκελο και λέει, φεύγουμε. Σας ευχαριστούμε, χαρήκαμε που σας γνωρίσατε. Και τι είπε στους δικούς του? Ή είναι ανίκα, είναι απατεώνες. Συνεπώς. Να, δεν το λέει ο προϋπολογισμός, δηλαδή. Δεν το λέει. Το που πήγανε, δεν βγήκε. Όχι. Δεν ξέρει πόσους υπαλλήλους έχει κανέναν απογραφή. Το ξεχάσατε. Και στη Βουλή δηλώθηκε πόσες χιλιάδες είναι. Πώς, μετά από απογραφή. Μετά από απογραφή. Έβγαλε το ίδιο που ξέραμε και πριν. Όχι, δεν έβγαλε, δεν ξέραμε τίποτε. Ξέραμε, έγινε απογραφή. Ξέραμε. Και τώρα δεν ξέρουν ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, ας μας απαντήσουν πού πήγαν τα χρήματα και ποιοι τα κατασπατάλησαν. Το δε μνημόνιο εμένα με ενοχλεί, όχι για τους μισθούς και τις τάξεις που είναι σημαντικά για την ευημερία του λαού. Με ενοχλεί που λέει να μειώσουμε τους αξιωματικούς σχολείου Ευελπίδων. Με ενοχλεί που λέει να κοπούν τα επιδόματα στις παραμεθόριες περιοχές. Με ενοχλεί που λέει να μειώσουμε τις στρατιές δαπάνες. Τελειώνω. Πρέπει να κλείσετε. Δεν μου έχετε απαντήσει αυτό που σας ρώτησα, βέβαια. Σας ρώτησα για το γεγονός ότι ο Θανάσης ο Πλεύρης, ο γιος σας, είναι στη Νέα Δημοκρατία και πώς αισθάνεστε, διότι λέτε προδότες αυτούς που είναι σε αυτό το χώρο. Εγώ όχι. Είναι πολιτική επιλογή. Πολιτική αλλά επιλογή. Αφού το θεωρείτε σπουδαιότερο. Τι όχι. Έκανε ο γιος μου, από αυτά που σας λέω, σας απαντώ. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Είμαι θανεξάρτητη.
ο Αθανάσιος Πλεύρης, διδάκτο της Νομικής, μπορεί να πάει όπου θέλει. Εγώ μπορώ να πάω όπου θέλει. Ένα λεπτό, Βασίλης, για τη σύζυγο του κυρίου... Για την οικογενειοκρατία. Εγώ δεν έδωσα αξίωμα στο γιο μου. Εγώ δεν έδωσα αξίωμα. Ποιος έδωσε αξίωμα στη σύζυγο? Την έβαλε υποψήφια. Την έβαλε και εγώ έβαλα τη μητέρα μου, επειδή δεν συμπληρώναμε γυναίκες. Γιατί για να μπει μια γυναίκα υποψήφια με τη Χρυσή Αυγή, έχει μεγάλο πρόβλημα. Σε υποψηφίους μας έχουν δεχτεί επιψεύσεις. Οι συνυποψήφοι της κυρίας Μιχαλολιάκου. Όχι, δεν κατέβη, είστε ψεύτης. Δεν κατέβηκε ως κυρία Μιχαλολιάκου. Συμμετείχε ως κυρία Ζαρούλια. Είστε ψεύτης. Όπως συμμετείχε και η μητέρα μου. Όπως συμμετείχε και η μητέρα μου. Επειδή δεν συμπληρώναμε γυναίκες. Και ο μόνος λόγος που βγήκε η κυρία Μιχαλολιάκου ήταν διότι. Δεν ήταν η γυναίκα του. Δεν συμμετείχε στις εκλογές. Δεν είναι η γυναίκα του, κύριε. Είπατε η κυρία Μιχαλολιάκου. Δεν συμμετείχε στις εκλογές ως Μιχαλολιάκου. Κανείς δεν ήξερε ποια είναι. Κανείς δεν ήξερε ποια είναι. Υποψήφοι το ξέρανε. Όλοι το ξέρανε. Όλοι, όχι, ακούστε. Παρακαλώ. Έχεις ένα θέμα με την ακοή σου, κύριε. Τέλος, τέλος. Έχεις ένα θέμα με την ακοή σου. Προφανώς είναι λόγω ηλικίας. Τέλος, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αλλά να μην είσαι τόσο αριστικός. Να μην είσαι τόσο αριστικός. Να είσαι πιο προσεκτικός. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους. Δεν σέβεσαι σε καμία. Έχεις ένα σωρό ψέματα όπως έχεις αρπάξει και ένα σωρό λεπτά. Αυτό παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Ούτε εσείς, κύριε Πλεύρη, ούτε εσείς, κυρία Σιγιάδη. Σταματήστε το αυτό. Ωραία, αύριο το πρωί είναι πολύ ενοχλητικό. Να έρθουμε και στο δικαστήριο. Είναι πολύ ενοχλητικό. Για το Ελλήνιο. Είναι πολύ ενοχλητικό, δεν σας ακούει κανείς. Λοιπόν, ο λόγος στον Δημήτρη τον Κωνσταντακόπουλο για να κλείσουμε, παρακαλώ, είστε κατώτεροι τη συζήτηση. Λυπάμαι που το λέω. Εγώ έχω ένα πρόβλημα. Κύριε Κασιδιάρη, μου είπατε έχω ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν απαντήσω. Ένα από ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δεν ακούγεστε. Έτσι κι αλλιώς δεν ακούγεστε τώρα. Δημήτρη, λέτε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω πολύ σύντομα τρία πράγματα. Πρώτον, ότι σε ό,τι αφορά την ευθύνη του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους για το μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση, περιορίζονται από το γεγονός ότι πολλοί από τους συνταγματολόγους μας θεωρούν ότι αυτά τα κείμενα είναι εναντίον του πνεύματος, αν όχι του γράμματος του συντάγματος. Και δεύτερον, είναι προφανές... Όχι. Μισό λεπτό. Το ακριβές είναι ότι πήγε ο κ. Κασιμάτης και προσέβαλε φύλλα μισθοδοσίας και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε τα φύλλα της μισθοδοσίας είναι μια πολιτική μισθολογική η οποία αφορά είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει μνημόνιο. Στη συζήτηση μάλιστα που έγινε από ό,τι έχω ακούσει εν συνεδρία τέτοια ήταν για το θέμα της δανειακής, ήταν συζητήσιμο. Τι θέλω να πω, είναι φανερό όμως πολιτικά ότι δεν υπήρχε εντολή στη Βουλή να ψηφίσει τέτοιο πράγμα με τόσο σημαντικές συνέπειες. Είναι αποτέλεσμα η ψήφισή του μιας από τις μεγαλύτερες πολιτικές απάτες στην ευρωπαϊκή ιστορία και μιας διεθνούς συνωμοσίας. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κ. Κουβαράς και είναι ενδιαφέρον, πραγματικά εγώ θα ήθελα τα ελληνικά κόμματα, αφού μας λένε θα πάνε να διαπραγματευτούν, ήδη από τώρα να υπογράψουν μια επιστολή προς όλους τους εμπλεκομένους, λέγοντας ότι καλώς ή κακώς η χώρα έχει φτάσει στο σημείο της καταστροφής. Δεν μπορούμε να μειωθεί περισσότερο το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Να αυξηθεί η ανεργία, να συμπιεστούν περαιτέρω οι τέτοιες. Ας δεσμευτούν όλοι μαζί. Θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα αυτό να το είχαν κάνει την επομένη των εκλογών. Τώρα, ας το κάνουν τώρα, με συγχωρείτε, δεν είναι αργά για να σωθεί η Ελλάδα. Τώρα, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, δεν μας ενδιαφέρει η προεκλογική περίοδος περισσότερο από το θα επιβιώσει το κράτος μας. Και το τρίτο που θέλω να πω, απαντώντας στον Μάκη το Κούρι, είναι το εξής. Το αν υπάρξει πιθανότητα να σωθούμε, γιατί το πράγμα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο και στριμωγμένο, εξαρτάται από τη δυνατότητα πιθανώς του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα στο μέτρο που τους επιλέξει ο ελληνικός λαός να ανταποκριθούν σε ένα τεράστιο καθήκον που έχουν και για το οποίο προφανώς δεν είναι προετοιμασμένοι. Αυτό και το πώς θα αντιμετωπίσει η κυβερνήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δυνάμεις οι ευρωπαϊκές μια τέτοια κυβέρνηση που ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου θα έχει αποφασιστική σημασία όχι μόνο για την ελληνική αλλά και για την ευρωπαϊκή ιστορία όπως αναφέρει λοιπόν, το περιοδικό Times στο τελευταίο τεύχος. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους. Ναι, κυρία Κοντούλη. Μία τελευταία λέξη. Η κυρία. Ναι. Θεωρώ ότι το διακύβευμα και η ουσία των επόμενων εκλογών θα είναι αν την επόμενη μέρα μπορούν κόμματα να καθίσουν
στο τραπέζι και να συνενέσουν με κάποιο στοιχειώδες minimum πρόγραμμα, με τι στόχο, όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά, αλλά με στόχο να αλλάξουμε την πραγματική μας οικονομία. Δεν πρόκειται να βγούμε από το φαύλο κύκλο αυτό, εάν δεν αποφασίσουμε σε αυτόν τον τόπο πώς παράγουμε και πώς καταναλώνουμε. Μάλιστα. Και οι οικολόγοι πράσινοι έχουν και ρόλο και λόγο. Πρέπει να συμπληρωθεί και με το θέμα της κλεπτοκρατίας. Αυτό το σύστημα που είχαμε στην Ελλάδα πέθανε.